Βρισκόμαστε στην κατάληψη του πρώτου και του δεύτερου Γενικού Λυκείου στη Σύρο. Τα παιδιά αποφάσισαν να προβούν σε αυτή την ενέργεια, αντιδρώντας στη συγχώνευση που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε να μας πείτε πώς πήρατε την απόφαση για την κατάληψη. Καταρχήν, είμαστε και τα δύο λύκεια, παμψηφοί εναντίον της συγχώνευσης των δύο λυκείων και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αντιδράσουμε σε αυτή τη συνένωση. Έχουμε ήδη λάβει όσα μέτρα μπορούμε, έχουμε στείλει τα αιτήματά μας, έχουμε προσπαθήσει να μιλήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Ράπτη και όσες φορές είχαμε πάει ήταν εκεί αντιπρόσωπος ο κύριος Καλύβας. Χθες τελικά καταφέραμε και μιλήσαμε στον ίδιο, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι προς το παρόν τουλάχιστον από όσο ξέρουμε σχετικά με τη συγχώνευση. Οπότε η μόνη λύση που μας έμενε είναι να καταφύγουμε σε κατάληψη. Οι καθηγητές και οι γονείς βρίσκονται στο πλευρό σας. Ναι, έχουμε μαζί μας και την ΕΛΜΕ, τους καθηγητές και τον Σύλλογο Γονέων και τον Δήμο. Χθες συγκέντρωση με τον κύριο Ράπτη, ήμασταν από όλες τις πλευρές και ήμασταν όλοι σύμφωνοι ότι αυτό είναι ένα απαράδεκτο συμβεί αυτό στο νησί μας. Να σου πω και τους λόγους. Ναι. Υπόθηκε ότι δεν θα αυξηθούν ο αριθμός των τμήματων, των μαθητών στα τμήματα. Γεγονός που μπορεί να αληθεύει προς το παρόν, γιατί από το χρόνο, όπως γνωρίζουμε, έχουν σκοπό να μην γίνουν νέες προσλήψεις, με αποτέλεσμα να μην στείλουν τους απαραίτητους καθηγητές, ώστε συνέχεια να έχουμε αύξηση στο αριθμό των τμήματων. Και ακούγεται για 30 και 33 παιδιά στο τμήμα. Έτσι πέφτει η ποιότητα του μαθήματος, νομίζω αυτό είναι προφανές. Τι θα λέγατε σε αυτούς που θα υποστήριζαν ότι κάνετε κατάληψη για να χάσετε απλά μαθήματα, μια που είναι και άνοιξη, και όχι για να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας στην εκπαίδευση? Αυτό που θα λέγαμε είναι ότι ο σκοπός αυτής της κατάληψης είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και ότι και η ίδια η κατάληψη έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτό που προσπαθούμε είναι να αναβαθμίσουμε την παιδεία, πράγμα που θα έπρεπε να κάνει και η ίδια η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έτσι. Απλά επειδή, ξέρετε, η κατάληψη είναι μια λέξη αρνητικά φορτισμένη, γι' αυτό σας το λέω. Ναι. Δεν νομίζω και νομίζω θα το δείξουμε και στην πράξη αυτό, το ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και ούτως ή άλλως προσπαθούμε να οργανώνουμε και συζητήσεις μέσα στην κατάληψη. Δηλαδή προσπαθούμε και να ενημερωνόμαστε και να ευαισθητοποιήσουμε. Δεν είναι καθαρά χαβαλέ, ας πούμε. Και πόσο θα διαρκέσει? Δεν ξέρουμε. Κάθε μέρα κάνουμε νέες ψηφοφορίες για να δούμε ποια είναι η γνώμη όλων των μαθητών, αφού πρώτα συζητήσουμε τι γίνεται κάθε μέρα, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Οπότε βλέποντας και κάνοντας. Είστε δηλαδή αποφασισμένοι να συνεχίσετε τις κινητοποίησεις? Άμα οι μαθητές δείξουν ότι αυτό θέλουν και ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, εμείς τους αντιπροσωπεύουμε και θα έχουμε ψηφοφορίες και θα δείξει. Σχεδιάστε ίσως κάποια πορεία στην πόλη? Σκεφτόμαστε να προβούμε από εδώ και πέρα σε καθημερινές πορείες, αν καταφέρουμε να το οργανώσουμε, και θα χρειαστούμε και τη συμπαράσταση γονέων καθηγητών. Μετά από εκεί και πέρα από την κατάληψη, ακριβώς επειδή, όπως αναφέραμε, πολλές φορές χρησιμοποιείται, έχει φορτιστεί αρνητικά, σκεφτόμαστε να λάβουμε και άλλες δραστηριοποιήσεις, όπως να οργανώσουμε κάποιες συναυλίες, δείχνοντας μέσω της μουσικής μας την αντίδρασή μας σε αυτή τη συγχώνευση. Οι φοιτητές είναι μαζί σας? Έχουμε μιλήσει με κάποιους φοιτητές οι οποίοι μας υποστηρίζουν. Τώρα οι ίδιοι δεν έχουν λάβει προς το παρόν κάποια δραστηριοποίηση. Θα είστε λοιπόν αποφασισμένοι να συνεχίσετε? Ναι, κατά πλειοψηφία είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.